την απόφασή της για το μέλλον των ΕΛΤΑ της Σκανδάνου ανακοίνωσε η διοίκηση, η οποία τη Δευτέρα γνωστοποίησε στο Δήμαρχο Αντώνη Περάκη ότι δεν προτίθεται να ανοίξει ξανά το κατάστημα στην Κάνδανο και πως ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ εκεί είναι ως πρακτορείο. Τα ΕΛΤΑ θα υπογράψουν δηλαδή μια σύμβαση με το Δήμο ή με έναν ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει να πληρώνει το χώρο, το νερό και το ρεύμα και όλα τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τον υπάλληλο που θα λειτουργεί το πρακτορείο. Σύμφωνα με τον Αντώνη Περάκη, ο Δήμος θα μπορούσε να παραχωρήσει χώρο και να πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα, αλλά αδυνατεί να προσλάβει υπάλληλο για το συγκεκριμένο έργο. Η κοστολόγηση είναι στάνταρ, υπάρχει ένας τιμοκατάλογος, τον οποίο θα πρέπει να τηρεί ο πράκτορας, και με βάση τις πράξεις που κάνει ο πράκτορας και το τζίρο που κάνει, θα υπάρχει μια αμοιβή του πράκτορα. Ο πράκτορας, όπως είπαμε, μπορεί να είναι είτε ιδιώτης είτε ο ίδιος ο Δήμος. Αυτό είναι σε χοντρές γραμμές το σκεπτικό των ΕΛΤΑ για τη δημιουργία πρακτορείων σε όλη την Ήπεθρο. Ο Δήμος, όπως σας είπα, έχει πρόβλημα ως προς την πρόσληψη του προσωπικού, ως εκεί που είναι πολύ δύσκολο να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Το μόνο που μπορεί να υλοποιηθεί είναι η παραχώρηση του κτηρίου σαν κτίριο. Από την πλευρά του, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την ακύρωση της απόφασης του κλεισίματος των ΕΛΤΑ στην Κάνδανο κάνουν λόγο για κοροϊδία της διοίκησης. Ο Δήμος, το περιοδικό του, να γίνει το πρώτο δημοτικό πρακτορείο, ταχυδρομικό πρακτορείο. Δηλαδή θέλουν να πρωτοτυπήσουν και όλες στην Κάνδανο. Δεν φτάνει ο προπολογισμός, η κοροϊδία, θέλουν να πρωτοτυπήσουν με το πρώτο δημοτικό. Δηλαδή τους παρέχουμε στέγη, νερό, τα πάντα πληρωμένα και θέλουν να υποβιστεί ο Δήμος και τα έξοδα του υπαλλήλου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι εντάξει. Νομίζω ότι δεν το συζητάμε καν να μπορεί να γίνει αποδεκτό. Το μοίρασμα των γραμμάτων και των λογαριασμών θα γίνεται από τα ΕΛΤΑ, από τους υπαλλήλους του καταστήματος στην Παλιόχωρα. Πράγμα που σημαίνει πως όταν δεν θα προλαβαίνουν να μεταβαίνουν στα απομακρυσμένα χωριά του Σελήνου, θα αφήνουν τα γράμματα στο πρακτορείο και οι κάτοικοι θα πρέπει να μεταβαίνουν εκεί για να τα παραλάβουν, εφόσον βέβαια γνωρίζουν ότι κάτι τους έχει αποσταλεί. Θα το φορτώσουν και εργασίες στο Δήμο Πελεκάν. Δηλαδή θα του δώσουν και άλλες αρμοδιότητες και άλλα γράμματα να μοιράζει, όχι μόνο αυτά που είχε πριν. Mm-hmm. Μιλάμε για πλήρη προβληματισμό όλης της επαρχίας. Η υπηρεσία η οποία κάποιες στιγμές ενδέχεται και το ταχυδρομείο να χρειαστεί να μπαίνει μέσα. Αλλά η Ήπεθρος δυστυχώς για να μπορέσει να συνεχίσει να επιβιώνει χρειάζεται τη στήριξη, την απαραίτητη στήριξη του κράτους που υπερβαίνει τη ζυγαριά κόστος ωφέλους μόνο, το οικονομικό κριτήριο δηλαδή. Οι κάτοικοι δεν δέχονται την υποβάθμιση αυτή και το πρωί προχώρησαν σε αποκλεισμό του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Παλιόχωρα, ενώ αύριο στις 8 το πρωί θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Περίδου στα Χανιά.